Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περισσότερο από 2 μήνες πριν, έχουμε φτάσει στο τρίμηνο τώρα και ανοίγω μια παρένθεση εδώ, θα μπορούσε η ερώτηση να έχει συζητηθεί πολύ πριν και μάλιστα κοντά στο συμβάν, αν θέλετε, στα φαινόμενα αυτά που απασχόλησαν τον κόσμο στην περιοχή του Δήμου Χαλκιδαίων. Υπήρξαν δηλαδή αναβολές, με αυτή την έννοια το λέω κύριε Πρόεδρε, και με την ευκαιρία και προς τον Υπουργό αλλά και στους Υπουργούς τους παριστάμενους, θερμή παρένεση μάλλον θα έλεγα, να έρχονται και να απαντούν στις ερωτήσεις. Διότι το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει και τη διάσκεψη των Πρόεδρων επανειλημμένως, αλλά δεν νοθετούνται οι Υπουργοί. Και το λέω γενικά, δεν το λέω για τους παριστάμενους αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, εδώ λοιπόν και πάνω από 2,5 μήνες, υπήρξαν προβλήματα πλημμυρικά στις περιοχές Δοκός, Αγία Ελεούσα, Λιανή Άμμος, έξω Παναγίτσα του Δήμου Χαλκιδαίων. Ενώ οι κάτοικοι προειδοποιούσαν και με βάση την εμπειρία τους από τα προηγούμενα χρόνια για τις καταστροφές που θα υπέρχονταν, προκειμένου να πάρθουν μέτρα αντιμετώπισης, ανάσχεσης, αν θέλετε, του προβλήματος εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, η στάθμη του νερού βεβαίως σταδιακά ανέβηκε. Πλημμύρισαν σπίτια, υπόγεια, αυλές, καλλιέργειες, μικροεπιχειρήσεις στην περιοχή. Και βέβαια, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να μετακομίσουν, να αφήσουν τα σπίτια τους. Άλλοι καθημερινά αντιμετωπίζανε ένα Γολγοθά για να έχουν πρόσβαση προς τη δουλειά τους φεύγοντας από το σπίτι ή αντίστοιχα στην επιστροφή τους στο σπίτι. Και βεβαίως οδηγήθηκαν πολλοί σε απόγνωση βλέποντας τις καταστροφές που συντελέστηκαν. Η επιβάρηση της περιοχής βέβαια με το συγκεκριμένα πλημμυρικά φαινόμενα εγκυμονεί και εγκυμονούς αλλά και εγκυμονεί κινδύνους και για τη δημόσια υγεία, επικίνδυνες δηλαδή καταστάσεις από τη στιγμή που έχουν πλημμυρίσει ή πλημμύρισαν βόθροι και τα λίμματα βρίσκονται ή βρίσκονταν διάσπαρτα σε ολόκληρη την περιοχή, απειλώντας βεβαίως, όπως είπα, τη δημόσια υγεία. Και μάλιστα σύμφωνα με τους κατοίκους αλλά και την κατάσταση που δημιουργήθηκε εκεί, πλημμύρισε το αντιλιοστάσιο του αποτυχευτικού δικτύου της περιοχής, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διοχετεύονται προς το βιολογικό καθαρισμό ούτε τα λίμματα αλλά ούτε το αποχετευτικό δικτύο. Βεβαίως οι κάτοικοι που ζουν χρόνια στην περιοχή εκφράζουν και εξέφρασαν μάλλον και την αγωνία τους ότι με το λιώσιμο των χιονιών από τα βουνά θα ενταθούν ενδεχομένως τα φαινόμενα αυτά. Το ερώτημα λοιπόν ή τα ερωτήματα αν θέλετε είναι να προγραμματιστεί πρώτον η υλοποίηση, σε τι μέτρα θα προβεί η κυβέρνηση, το Υπουργείο, να προγραμματιστεί η υλοποίηση λοιπόν των απαραίτητων υποδομών και αντιπλημμυρικών έργων με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς καμία επιβάρηση των κατοίκων, και το δεύτερο είναι να γίνουν όλα αφενός τα έργα προστασίας της ζωής αλλά κυρίως της υγείας και της περιουσίας των κατοίκων και βεβαίως η απομάκρυση των υδάτων που λιμνάζουν, την πραγματοποίηση για παράδειγμα ψεκασμών, απολιμάνσεων στην ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα και βεβαίως την αποζημίωση των πληγέντων καθώς και την απαλλαγή ενδεχομένως από φόρους, έμφυα όπως έμφυα και τα λοιπά που υπόκεινται οι κάτοικοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.